Όχι, δεν μου αρέσει αυτό να το κάνω. Όχι. Ξέρετε γιατί, το κάνω κατά καιρούς, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός, θα σας πω γιατί δεν το κάνω. Κάποτε μας είχε πει το εξής ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Με το χάρισμα μου, λέει, που μου έδωσε ο Θεός, μπορώ να πάω σε ένα στρατόπεδο και να τους πω τον καθένα τι έχει κάνει και ποιος είναι και να τους πάρω στα γενόρος όλους από τον στρατηγό με το φρό της πύλης. Ακολουθάνε από πίσω, λέει. Αλλά δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός τη βία του θαύματος και τη βία και τη γοητεία. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Αλλά βλέπετε στο Ευαγγέλιο, ο Χριστός πάει σε μερικούς τόπους και λέει αυτά τα παράξενα, δεν έκανε θαύματα, λέει, εκεί, δια την απιστία αυτών. Μα η λογική λέει ότι για την απιστία έπρεπε να κάνει θαύματα. Καταλάβατε. Όπως και το όλο φαινόμενο των προφητείων σήμερα, που εγκρίνουν μερικοί προφητείες κατά εβδομάδα. Την εβδομάδα θα έχω... Για μένα αυτό είναι καθαρή απιστία. Καθαρή απιστία. Μην είναι εξευτελισμός του Θεού. Πρέπει να μην πιστέψεις στα χέρια του Θεού για να χρειάζεται προφητεία κάθε εβδομάδα. Να μην πιστέψεις τίποτα. Δεν το λέω για εσάς αυτό τώρα. Το λέω γιατί ακριβώς αρνούμαι να κάνω αυτό το πράγμα και θα μπορούσα να έχω γράψει και ένα βιβλίο. Έχω πολλά που μου έχω δει και ζήσει, αλλά δεν το κάνω γιατί. Και το περιστασιακά μόνο, και μερικοί σας είπα και αυτό δεν μου το συγχωρούν. Γιατί, για να δείξω τι, το enhancing, την αναβάθμιση της φύσεως, να δείξω τι σημαίνει το ενεργήν και ενεργήστε πέρα από τα όρια. Αλλά δεν είναι με το δέος και με τον τρόμο και με το μυστήριο που θέλει να μας ευκήσει ο Θεός. Αν ήταν τότε θα γινόταν τώρα ξαφνικά κάτι έτσι, θα έλεγα ένα κυριελέσιον και ξαφνικά μπαπ, θα άναβε ένα τεράστιο φως εδώ, έτσι θα μεταμορφωνόμουν και εγώ και ο Παπαγιώργης, ο Παπασάβας εδώ. Θα στράφταμε σαν τον ήλιο, θα πέφτατε όλοι κάτω ξεροί και νεκροί και όσοι, πώς το λέει, σαν τη μεταμόρφωση και θα λέγατε «Α, αυτό ήταν λοιπόν». Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Δεν σε θέλει, δεν σε κάνει. Το να ασκήσει πάνω σου δύναμη και γοητεία είναι η χειρότερη αήθεια. Σε θέλει ακριβώς να είσαι παντελώς ελεύθερος και κατά κάποιο τρόπο να τον λυπάσαι και λίγο. Ναι. Πώς το είπα. Να τον πονάς λιγάκι. Δηλαδή να λες, βρε τι ανοησίες έχει κάνει αυτός μέχρι τώρα. Ο καημένος. Τι τραβάει έτσι που με αγαπάει, ας πούμε. Τέτοια περίεργα. Ναι. Ναι, ήταν μια γροθιά γερή, αλλά εγώ ήθελα να πιστέψω τότε. Τα πρώτα λόγια του Ποτός Προφυρίου, όταν κοίταξε και με γύρισε τα ματάκια του και τα γαλανά τα τεράστια που γύρισε και με κοίταξε, μου λέει, αχ καημένο παιδί μου, λέει, θες να πιστέψεις και δεν μπορείς, ε. Λέω, ναι, ακριβώς αυτό. Τότε πήρε την άδεια. Αν δεν το έκανε αυτό και λέει, έλα εδώ ρε, έλα σου πω εγώ τώρα, θα του έλεγα, ας τα κομμάτια, άφησέ με. Λέω καμιά φορά στα μαθήματά μου και κάνω αναφορά στην ανάληψη. Να μην γινόταν η ανάληψη του Θεού. Έγινε η ενσάρκωση. Και δεν γίνεται η ανάληψη. Για σκεφτείτε λίγο. Για σκεφτείτε λίγο να έχεις ένα όν το οποίο το φώνευσες, το σκότωσες. Τελείως. Και ξαφνικά βγήκε και ένα αθάνατος. Και είναι και 2000 χρόνια και είναι εκεί στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, χαχα, πού θα μου πάτε. Δεν έχω ανάγκη ούτε από drones, ούτε από ίντερνετ, ούτε από τίποτα. Ξέρω, ο καθένας τη σκέφτεται, μπορώ να κάνω πλήρη εξωφρένωση. Πώς το extinguish, πώς το λέω, την εξαφάνιση του οποιοδήποτε στην Αφρική σκέφτεται ενάντια σε μένα, γιατί εγώ τα βλέπω όλα. Και ποιος είμαι εγώ, θα λέγαμε όλοι μαζί, ο Θεός. Και τι θα λέγαμε το επόμενο, ποιο θα λέγαμε, ούτε να σε ξέρουμε. Ναι ή όχι. Διότι επιβάλλεται με τη βία. Διότι δεν είμαστε πια άνθρωποι, γίναμε ποτήρια. Το ποτήρι το καημένο το κάνει στο... το υφίσταται. Έτσι και εμείς θα υφιστάμεθα την ακαταγόνιστη παρουσία και την παντογνωσία την καταναγκαστική και τη θαυματολογία την επιβαλλόμενη
και θα ήμασταν όλοι, τι θα ήμασταν, ποτήρια, τίποτα άλλο. Με ρώτησε προχθές ένας παππούλης, γιατί πάτερ να μεσολαβήσει η πτώση και όλα αυτά. Βρε εσύ, του λέω, στην Αγρυπνία, α, δεν είστε εσείς, που κάναμε προχθές, είναι ο μόνος τρόπος να φτιάξεις θεούς αυτό. Τι μου λέει, ναι, λέω, για να φτιάξεις θεούς, πρέπει να φτιάξεις πρώτα από το μηδέν, για να ξέρουν τι είναι το μηδέν, να το νιώθουν μέσα τους, να τραντάζει συνέχεια, φθορά. Στη συνέχεια να τους ευεργετήσει για να καταλάβουν ότι υπάρχεις και σε τρίτη να σου αφήσει ελεύθερος, αν το θέλουν αυτό, το πάρουν. Είναι τεχνική δημιουργία θεών. Ο Θεός αυτό κάνει. Φτιάχνει θεούς με τον καθένα από εμάς. Ένας Θεός ο καθένας. Είναι η μόνη τεχνική που αποδίδει όμως. Μπα, άλλος είναι ηλίθιος, άλλος είναι ανόητος, άλλος πέφτει από εδώ, άλλος πέφτει από εκεί. Τι να κάνουμε, είναι, πώς το λένε, παράπλευρες από όλοι. Αλλά είναι και ο μόνος τρόπος, μόνος και μοναδικός, που έχει να φτιάξει ίσους του. Αλλιώς δεν θα φτιάχνει ίσους. Θα φτιάχνει τα πιόνια μιας κακέρας, τα οποία τα πήγαινε αυτός που ήθελε. Α, άκουσε και τι έγινε. Δεν θα καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Επίσης, για να είσαι Θεός, πρέπει να καταλαβαίνεις τι είναι μη Θεός. Για να είσαι αιώνια ζωντανός, πρέπει να ξέρεις τι είναι ο θάνατος. Για να είσαι αιώνια λογικός, πρέπει να ξέρεις τι είναι το παράλογο. Για να είσαι αιώνια μέσα στην αγάπη, πρέπει να ξέρεις τι είναι το μίσος. Γι' αυτό και εσύ. Γι' αυτό και σε ένα δοκίμιό μου γενικότερο που έχει δημοσιευτεί ξανά, το ο Κωστάκης ο Βεργής το έβγαλε στο Αντίφωνο για την γενετική και το πρόβλημα του κακού. Δείτε το, τα παιδιά, διαβάστε το να δείτε. Ξεκινάω σχολιάζοντας την Περελάντρα. Το μυθιστόρημα αυτό του Λιούις που έβγαλε, το φοβερό, που είναι ένα καταπληκτικό πράγμα δηλαδή. Μιλάει για ένα πρανίτη, Μπερελάντρα, που είναι ουσιαστικά η Αφροδίτη, όπου οι κάτοικοι δεν ξέρουν το κακό. Δεν επέτρεψε να το γνωρίσουν ο δημιουργός τους. Και είναι όλοι τρισευτυχισμένοι και παραδείσοι και λοιπά. Και εκεί λέει καταφτάνει ένας πονηρός γήινος που τον λέει Weston, από το West, Weston, με σκοπό να τους καταστρέψει. Αυτός ξέρει τι είναι το κακό. Αυτοί δεν ξέρουνε. Και τότε στέλνει ο Θεός τον ήρωα του μυθιστορήματος, τον Ransom, από τη σωτηρία Ransom. Μπαίνει ο Ransom εκεί, βλέπει ένα πράγμα, οι αισθήσεις του λειτουργούν τέλεια. Τα πάντα, ο αέρας είναι εξαίσιος, το σώμα του ισορροπεί εντελώς. Βλέπει την κυρία της Περελάντα να του έρχεται ολόγιμη εντελώς, δεν ξέρει τίποτα. Και της λέει αυτός, έρχομαι εν ειρήνη, τραυλίζοντας. Και του λέει αυτή, και τι είναι ειρήνη? Δεν ξέρει τι θα πει το αντίθετο της ειρήνης. Το φοβερό είναι ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ως σωτήρα ποιον? Αυτόν που ξέρει τι είναι το κακό. Αυτόν που στέλνει για να σώσει από τον πονηρό που είναι εκεί και μπήκε, είναι κάποιος που ξέρει το κακό. Σας λέει τίποτα αυτό? Είναι αυτό που λέω. Ότι ο μόνος που είναι ασφαλής είναι αυτός που ξέρει το κακό. Δηλαδή ξέρει το μηδέν. Το μηδέν είναι το κακό, από το οποίο προερχόμαστε και το οποίο το συναντούμε σε κάθε βήμα. Μόλις αφήσουμε το χέρι του Θεού, πάπ, το μηδέν μας θυμίζει την παρουσία του ως αποτυχία. Εδώ, αποτυχία εκεί, ανεπάρκεια εδώ, αδιέξοδο εκεί, δεν καταλαβαίνω τ' άλλο, δεν νιώθω εκείνο, δεν με νιώθουν, δεν κάνω. Αυτά είναι όψεις του μηδενός. Είχε ανάγκη λοιπόν. Το είχε ανάγκη. Ο άνθρωπος, ναι, για να γίνει Θεός. Αλλιώς δεν θα καταλάβαινε. Δεν είναι άγια τα μέλη της Περελάντρα, δεν είναι άγια οι κάτοικοι της. Δεν είναι άγιοι. Είναι απλώς εξαίσια, αγνά, ανόητα μωρά. Τίποτα άλλο. Αυτό θα ήταν και ο Αδάμ, εάν δεν έτρωγε το μήλο. Αυτό ήταν και ο Αδάμ, όχι αν δεν έτρωγε το μήλο, αν δεν του είναι ο Θεός τη δυνατότητα να φάει το μήλο του. Να το φάει το μήλο δεν είναι υποχρεωματικό. Ξέρετε τι κάνει ο διάβολος. Ο διάβολος είναι φοβερός φιλόσοφος. Εγώ τον θαυμάζω δηλαδή πάρα πολύ. Γιατί είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή, τι λέει στον Αδάμ? Τι λέει στον Αδάμ? Ούτε μήλο ούτε πορτοκάλι.
Αυτά είναι συμβολικές εκφράσεις. Αλλά οι μεγάλοι πατέρες το πιάσαν αυτό. Τι του λέει το Αδάμ? Τι σου είπε εκείνος? Ότι θα γίνεις και εσύ Θεός σαν και αυτόν και είσαι... Λοιπόν, ψέμα σου είπε. Γιατί σου είπε ψέμα? Μα αυτός είναι Θεός, μόνο αυτός είναι Θεός. Γιατί? Διότι αυτός είναι ο έτσι θέλων. Αυτός ο οποίος τον εαυτό τον έχει όπως θέλει αυτός και τον έχει κάνει. Εσύ σε έφτιαξε αυτός από το μηδέν. Δεν σε έφτιαξε. Ναι. Άρα τι Θεός θα γίνεις? Για να γίνεις Θεός πρέπει να γυρίσεις στο μηδέν και να φτιάξεις εσύ τον εαυτό σου από την αρχή όπως τον θες. Αυτό του λέει. Και είναι φοβερό αυτό γιατί το λέει και σήμερα και εμείς λέμε α, interesting, ωραίο. Δεν είναι? Να φτιάξεις τον εαυτό σου εσύ όπως τον θες από την αρχή. Σου λέει τώρα η εκκλησία, σου λέει ξέρω εγώ, ένας και άλλος, αυτά είναι πράγματα που τα βρήκαν. Προσκαλεί, υπάρχει και τέτοια πρόσκληση μόνο στο διαβόλιο, έλα κάτω για να φτιαχτείς από μόνος σου στο μηδέν. Ή κατεξοχήν πρόσκληση, αλλά συμβολικά, δεν το λέει έτσι όπως το φωνάζω εγώ, αν το πει έτσι, θα αποκαλύφθει το παιχνίδι. Θα ρωτήσω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Είναι το δέντρο της ζωής. Είναι Θεός. Είναι η πληρότητα του είναι, τη ζωή. Ναι, ναι. Το ίδιο δέντρο το οποίο είναι το ένα ή το άλλο. Άμα γνωρίζει το καλό και το κακό, θα σε συντρίψει αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι γνωρίζει κανείς το μηδέν δεν είναι απλώς ένα γεγονός το οποίο είναι γνωσιολογικό γεγονός. Είναι αφάνταστη έλξη. Ασκεί έλξη σε έναν όριμο άτομο το μηδέν πάρα πολύ. Μα είναι φοβερό. Είναι αυτό που λέμε σήμερα. Γίνω εαυτός. Και όλοι ξέρουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό. Τι είναι. Γιατί όταν γίνεις εαυτός, κάνεις αυτό που κάνουν χίλιοι, ένα εκατομμύριο άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι. Δηλαδή κάνεις τίποτα διαφορετικό από τους άλλους. Οι οποίοι όλοι θέλουν να γίνουν εαυτός, δεν είναι. Κάνουν τέτοια πράγματα. Φοράνε τέτοια ρούχα, τρώνε τέτοια φαγητά, ζουν τέτοιες μέρες, την ίδια νύχτα, το ίδιο ξημέρωμα. Αλλά το θέμα είναι ότι μη επιτρέποντας στο Θεό να θέσει την ύπαρξή σου αυτός, ουσιαστικά λέει ο διάβολος, πρόσεξε, αυτό είναι η πραγματική θέωση. Και σε αυτό το πράγμα η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Και αυτό φαίνεται από το ότι σήμερα οι άνθρωποι μπερδεύονται ανάμεσα στα δύο αυτά. Καταλάβατε. Η απάντηση είναι ότι στην πραγματικότητα, διαθέτοντάς μου την απόλυτη ελευθερία, ο Θεός μου δίνει τη δυνατότητα να έχω το άπειρο είναι έχοντας Αυτόν. Αυτό που δεν λέει ο διάβολος είναι ότι δεν μιλάει ποτέ για την αγάπη του Θεού. Γενικά. Μιλάει για την θέωση αλλά χωρίς αγάπη μέσα του Θεού. Δηλαδή ο Θεός από τη στιγμή που σε καλεί στο είναι, σε καλεί με τον τρόπο αυτό που περιγράφει η Βίβλος, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Σε καλεί ουσιαστικά σε ένα διάλογο σύσωστου. Έτσι ακριβώς. Και σου λέει, κοίταξε, δεν είσαι το ποτήρι, είσαι εγώ. Σαν εμένα. Δεν λέει, έγινε ο Αδάμος, είσαι ξημών. Ως είσαι ξημών. Είσαι εδώ. Δηλαδή, ουσιαστικά έχεις όλα όσα έχω εγώ. Αλλά τα έχεις επειδή εγώ τα έχω. Και επειδή θα τα έχεις από εδώ πέρα κι εσύ. Όταν ο Θεός τα δώσει αυτά όλα στον Αδάμ, δεν είναι κάποιος ο οποίος φθονεί μετά τον Αδάμ που τα έχει. Ούτε αυτό το λέει ο διάβολος. Και τα δύο. Είναι ένα προϊόν ενός κοινωνικά διαδεδομένου μηδενισμού, ο οποίος θεωρεί ότι τα πάντα είναι ουσιαστικά αυτοπάρακτα, δηλαδή παράγονται. Πλέον η φύση είναι αυτοπάρακτος. Είναι, επομένως είναι στη διάθεσή μου και η κοινωνία είναι το ίδιο. Οπότε μπορώ εγώ να τα διαθέτω κατά βούληση. Ναι, εκφράζει. Αν ακούσετε τον Καστοριάδη για παράδειγμα, θα σας πει για την αυτονομία. Την οποία μάλιστα Θεός να με βγάλει άκρη, την θεωρεί ότι εξελίχθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία μεταξύ του Εσχύλου, ξέρω εγώ, και του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες είχαμε την ανάπτυξη της αυτονομίας. Αυτά τα πράγματα όλα είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά και δεν στέκουν.
Και με ποιο τρόπο είναι αυτόνομο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Για μένα αυτό είναι ύβρις. Ο αρχαίος κάνει, όλη η αρχαία τραγωδία χτίζεται πάνω στο πώς θα εμποδίσουμε την αυθαιρεσία, την ανθρώπινη να προσβάλλει το μέτρο, το λόγο, το νόμο του κόσμου. Τελεία και παύλα. Ο Έλληνας φοβήθηκε απίστευτα το χάος και θα το κάνει κόσμο, αλλά ο κόσμος έχει νόμο. Η τραγωδία αυτό το πράγμα και η κάθαρση τη τραγική πάντοτε έχει αυτό το σκοπό. Πάντοτε. Αποκαθίσει τη θεία τάξη στα όντα. Τελεία και παύλα. Το να μιλάς και να λες ότι αυτό παράγει την αυτονομία είναι ένα είδος και αυτό παρισινής έτσι δυσκολίας. Είναι υπέροχο το πώς γίνεται. Είναι η συμφωνία δύο κυρίων, ενός κυρίου και μιας κυρίας, να προσφέρει έρεσμα φαντασίας στους ένας τον άλλον. Αυτό είναι. Ο έρος το προσφέρει αυτό. Αλλά σε ένα σημείο. Όταν αρχίσει η συμβίωση, μετά πρέπει να υπάρξει ιστορία και αγάπη. Την αρχή, έτσι δεν είναι. Λες στην αυτή που θα βρεις τέλος πάντων, ότι είσαι η πιο όμορφη, η πιο τέλεια, η πιο σούπερ, η πιο τέλεια, η πιο αυτά, βέβαια, και δεν έχεις τίποτα από όσα άλλα 4 εκατομμύρια γυναίκες έχουν. Κοινό. Λοιπόν, αυτό είναι ο έρος, είναι η έκρηξη. Είναι καθαρή φαντασίωση. Βέβαια, οι άλλοι θα σου πει όχι. Προφανώς αισθάνεται ότι είναι απόλυτα ασφαλής μες στον αρκισισμό της και στο δικό σου αρκισισμό. Γιατί πάντα το δικό σου αρκισισμός είναι που κατά βάθος είναι ενεργός. Όταν τονίζω τον αρκισισμό του άλλου, είμαι εγώ αυτός ο οποίος εξυψώνομαι, έχω την τέλεια γυναίκα, γιατί είμαι εγώ τέλειος. Δεν το λες. Έτσι όμως λες μόνο το πρώτο μισό. Και αυτό λέγεται έρος. Ναι. Και μετά στη συνέχεια αρχίζει το βάσανο. Θα είσαι καθρέφτης για μένα σήμερα, όχι, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να τον κρατήσω τον καθρέφτη, σήμερα μου πέφτει. Θέλω καθρέφτη όμως. Άντε σήκωσε τον καθρέφτη, θα το σηκώσει κανένα χρόνο, μετά σου πει, α, δεν παριέμαι, δεν θέλω κρατά, μα βάστα κι εσύ. Όχι, εγώ κουράζομαι, όχι, βάστα εσύ πρώτα, όχι, εγώ θα βαστίξω πρώτα. Καθρέφτη, έτσι με τον καθρέφτη, ο ένας καθρέφτης. Λοιπόν, και τελικά αρχίζουν και τσακώνονται και λένε, δεν είναι αυτό που νόμιζα. Φυσικά και δεν ήταν αυτό που νόμιζες, γιατί δεν τον άφησες καν να υπάρξει τον άλλο. Γι' αυτό η αυθεντική αγάπη είναι φιλία και στοργή. Είναι όταν απονέσεις ακριβώς και να αγαπήσεις τον άλλο μέσα στην προσπάθεια να αναδυθείς την αλήθεια του. Και να δει ο άλλος το πράγμα αυτό τον αγώνα σε σένα και να το αγωνίζεις. Γι' αυτό όλα τα ζευγάρια που είναι επιτυχή, που έχουν περνάνε όμορφα, είναι φίλοι, φίλοι. Έχουν στοργή, στοργή και όχι απλά. Αλλιώς, όπως έλεγα και χθες, ο κάθε φυσιολογικός άνδρας και κάθε φυσιολογική γυναίκα μπορούν να έχουν ένα όνειρο, να ζήσουν ένα όνειρο. Έτσι μπορούν, ναι, για λίγο. Αν είναι στο Παρίσι ειδικά, είναι το πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή. Δεν υπάρχει. Και για όλα υπάρχει μια ρομαντική άποψη και μια πιθανή, ξέρω εγώ, αλλά το άλλο είναι το σημαντικό και αυτό θέλει βοήθεια για να γίνει από δυνάμεις οι οποίες ξεπερνούν την δίθεν ερωτική, ας πούμε, αυτάρκεια, να την κάνουν αυθεντική δηλαδή την αγάπη των ανθρώπων, αλλά εδώ βλέπετε ότι μπαίνει και ο πνευματικός παράγων μέσα, διότι για να αγαπήσεις πράγματι τον άλλον πρέπει να τον βαστάσεις κιόλας. Πρέπει να λάβεις και την ευθύνη του, να λάβεις τη δυσκολία του, να λάβεις ότι το διεξοδότησε μια στιγμή. Ποιος το λέει τώρα αυτό, να σηκωθεί πάνω. Να τον δούμε. Γιατί είναι σίγουρα διαφορετικός από όλους μας. Τώρα βέβαια, το έστω είναι γραπτός από ό,τι... Αυτός που το έγραψε αυτό αισθάνεται διαφορετικός από όλους. Θέλω να τον δω τον διαφορετικό από μένα πάρα πολύ. Πούντος. Δεν νομίζω ότι πως είναι. Πούντος ή πούντι, αν και... Πού είναι, πού είναι. Α, βουαλά, να σας βγάλω μια φωτογραφία. Να θυμάμαι πως είναι η άλλη εκδοχή της ανθρωπότητας η οποία δεν μοιάζει με όλους τους άλλους. Κοιτάξτε κάτι, στην εκκλησία μαθαίνουμε μια αλφάβητο και τα πρώτα γράμματα που μαθαίνουμε είναι ότι γινόμαστε μοναδικοί μόνο όταν και επειδή αγαπούμε. Μόνο και επειδή αγαπώ είμαι μοναδικός.
Και είμαι μοναδικός τότε, γιατί μου αποδίνουν τη μοναδικότητα αυτή όλοι αυτοί οι οποίοι μου έχουν, με έχουν απόλυτη ανάγκη, επειδή ακριβώς τους αγαπώ και τους δίνω τόπο να υπάρξουν, καταλάβατε, όπως είναι στην Αγία Τριάδα. Ο πατήρ αγαπά τον Υιό γιατί του δίνει όλο το είναι του και ο Υιός αγαπά τον πατήρ επειδή το έχει δεχτεί όλο το είναι αυτό και το επιστρέφει και τον κάνει πατέρα και ο Υιός κάνει τον Υιό, καταλάβατε, και αυτό το πράγμα αυτή, εγώ το έχω πει διαλογική αμοιβαιότητα, στηρίζει πραγματικά την ετερότητα, το άλλο εγώ, μέσα σε μια απόλυτη πράξη κένωσης και αυτοπροσφοράς. Και γίνεται κανείς μοναδικός γιατί τα έχει δώσει όλα. Αυτό ο πατήρ είναι... Θα το ήθελε πολύ. Δείξτε μου. Ναι, καλά. Εγώ και αυτό λέω και στα μαθήματά μου. Σφίτε μου. Τώρα θα σας πω ότι όλοι θέλετε να κάνετε και δεν μπορείτε. Γιατί για εμάς αυτό διακόπτεται από τον αρχισισμό, διακόπτεται από τη φιλαυτία, διακόπτεται από την πτώση. Αλλά βλέπετε στην τριάδα ισχύει. Για τριάδα ισχύει στον υπέρτατο βαθμό. Και βλέπετε ότι το ότι δίνει ο πατήρ, όλο το είναι στον Υιό, είναι αυτό που τον στερεώνει στην ταυτότητά του ως πατέρα. Δηλαδή η μοναδικότητα και η απόλυτη προσφορά. Είναι το ίδιο πράγμα, ενώ εμείς νομίζουμε ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Νομίζουμε ότι γινόμαστε μοναδικοί όταν μας τα δώσουν οι άλλοι όλα. Και αυτό είναι το απόλυτο ψεύδος. Αυτό είναι ψυχολογικό. Υπάρχει μια θεωρία σήμερα που λέγεται θεωρία των alternative selves, των εναλλακτικών εαυτών, που λέει αυτά τα πράγματα. Έχουμε πολλούς εαυτούς κλπ. Και πού βγάζει αυτό? Με λυτρώνει αυτό από, από τη φιλαυτία μου? Όχι. Όπως σε ψυχολογικό επίπεδο σήμερα καλείστε να το βάλετε σε ισχύ εσείς. Να κοροϊδεύετε τον προϊστάμενο έτσι, με αυτό τον εαυτό, τον υφιστάμενο κάπως αλλιώς, τον διπλανό κάποιος αλλιώς και τις ιδιαίτερες σας σχέσεις. Ακόμα να εμφανίζεστε αλλιώς μέσα στο διαδίκτυο από τι είστε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δεν ξεχνάς ποιος είσαι. Δηλαδή πραγματικά να σου πω ποιος είσαι, τι θες τελικά θα πεις, ξέρω κι εγώ. Θα ήθελες να θέλεις πάντα κάτι άλλο από αυτό που θέλεις και αυτό δημιουργεί ψυχικό έδαφος για κατάθλιψη, θα ξέρετε, μακροπρόθεσμα. Επειδή λέγατε σε μια ομιλία ότι ο πατήρ Επιφάνειος ήταν ίδιο σε όλους. Και δεν... Ήταν ίδιο σε όλους γιατί δεν αναζητούσε από κανέναν αυτό την αρχισική επένδυση. Εμείς ζητάμε να κάνει όλους την αρχισική επένδυση πάνω μας. Να μας ερωτευτεί, να μας αγαπήσει, να τον γοητεύσουμε, να τον εξουσιάσουμε, να τον πάμε κάπου, να τον δούμε να μας κοιτάει ανισόκλειστα μάτια. Αυτό κάνω. Και όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Όπως έχω γράψει στο βιβλίο των Ερωτηρωτισμών, το ισχύον δόγμα στην ελληνική πραγματικότητα είναι σήμερα ο προτεσταντισμός. Συγγνώμη, πατέρες. Ο κλασικός προτεσταντισμός που ήταν συντηρητικός και τώρα ο φιλελεύθερος. Και κάπου αγωνίστηκε καμία ορθοδοξία να έρθει στο φως μέσα από τις χαραμάδες και μέσα από χαρισματικές μορφές που ευτυχώς υπάρχουν και μέσα από ενορίες όμορφες οι οποίες ξαφνικά αναδύονται. Αλλά το πνεύμα της εποχής. Ο Χάντιγκτον, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός, έγραψε ένα από τα βιβλία του που είναι πολύ σημαντικό. Έχει τίτλο «Ποιοι είμαστε», «Who are we» και λέει για την Αμερική τώρα ότι στην Αμερική είναι όλα αγγλοπροτεσταντικά. Δηλαδή και ο βουδισμός να πάει θα το κάνουν αγγλοπροτεσταντικό, προτεσταντικό σύστημα. Και το Ισλάμ να πάει προτεσταντικό θα το κάνουν και αυτό. Και η Ορθοδοξία να πάει, σας το λέω, έχω συνεχή επικοινωνία και μπορώ να το πω, σε μεγάλο βαθμό προτεσταντικό είναι και αυτή. Είναι το στυλ της εποχής και εδώ και εμείς όσοι είμαστε ένα μέρος του δυτικού κόσμου. Το στυλ πάλι είναι πραγματικά προτεσταντής, δηλαδή πραγματικά τον ανακαλύψει σήμερα την κοινότητα αυτό του, που ανακάλυψε η Παναγία και την τιμούμε, το είναι όσινέν, το ομοούσιο που λέω εγώ. Όταν ανακαλύπτει η Παναγία και το προβάλλει ως αίτημα στο Θεό και προκαλεί την ενσάρκωση κατά τους πατέρες. Είναι φοβερό. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαίρεση. Ποιος σήμερα νιώθει ότι είναι άρρωστος, όχι γιατί δεν έχει πιο πολλά λεφτά, αλλά γιατί δεν αγαπάει όλους τους άλλους δίπλα του. Ποιος θεωρεί σήμερα ως αιτία της δυστυχίας του το δεύτερο και όχι το πρώτο? Το δόγμα όμως του απόλυτου προορισμού που έχουν οι προτεστάντες, ας πούμε, δημιουργεί κοινωνική αδικία. Οι άγιοι πατέρες... γι' αυτό και υπάρχει πολλή αθεία εκεί. Ήταν πόλεμο. Ναι, ο πόλεμος δεν γινόταν με πλακάτ και με ξύλο.
Αλλά γινόταν με το να φτιάξω από τον εαυτό μου ένα αυθεντικό πλάσμα ικανό πραγματικά να αποθεί μόνη την ύπαρξή του το ΙΝΑΟ ΣΥΝΕΛΠΗΝΑ. Πριν από λίγα, με ένα μήνα ήμουνα στο διάλογο με τους καθολικούς, γιατί είμαι μόνη μου. Μου είμαι μέλος του ακαδημαϊκού διαλόγου με τους καθολικούς. Και έκαμε εισήγηση ένας Γερμανός καθηγητής, καλός άνθρωπος κατά τα άλλα, για τις αποτυχίες που έχει το οικουμενική κίνηση, ας πούμε, να πείσει σήμερα. Λοιπόν, και τον άκουα, τώρα δεν άντεξα, λέω 2 λεπτά του λέω. 2 λεπτά. Γιατί θες να ενωθείς με τους Ορθοδόξους εσύ? Για πες μου, του λέω. Μας αγαπάς? Λιώνεις κάθε μέρα στην προσευχή για την Ορθόδοξη Εκκλησία? Ή απλώς θες να επιβάσεις τις ιδέες σου πάνω μας? Έμεινε κάγκελο καημένος και με κοίταγε έτσι. Λέει, δεν μου έχουν ξαναμιλήσει, λέει έτσι. Λέω, βρε ευλογημένε. Ο πατήρς Σοφρόνιος που προσευχόταν μέρα νύχτα για όλο τον Αδάμ, καταλάβαινε τι σημαίνει η ενότητα και η πραγματοποίηση της ενότητας μέσα στην Εκκλησία, η χαρισματική, όπου πραγματικά αισθάνεσαι τον άλλον ως μέλος του σώματός σου και λες, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί το χέρι μου με πονάει, και πας το χέρι σου στο γιατρό και είσαι εσύ αυτό το χέρι και είναι άλλος από το χέρι ταυτόχρονα. Αυτό είναι ο παράδεισος επιγής. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ο παράδεισος τώρα, αυτή τη στιγμή. Εσύ, λέω, έχεις τέτοιο καημό με εμάς τους Ορθοδόξους? Ή απλώς θες να επιβάσεις τις θεολογικές σου ιδέες και την εξουσία του Πάπα ή δεν ξέρω ποιανού? Και ποιον ενδιαφέρει αυτό στον κόσμο αυτόν σήμερα, οι ιδέες σου, οι δικές σου, οι δικές μου? Αν εσύ φτάσεις να αγωνιπητείς και να κλαις από πόθο και αγάπη για τους Ορθοδόξους, θα κάνεις και θυσίες. Τότε θα θυσιάσεις και μερικά δόγματα περίεργα που δεν τα θέλουν οι Ορθόδοξοι. Τότε θα πεις, έλα εδώ και εσύ Γρηγόριο Παλαμά, γιατί θα θέλουν οι Ορθόδοξοι. Σήμερα με το λένε μερικοί που έχουν φτάσει στα όρια. Και έτσι μέσα από την αποτυχία της οικουμενικής κίνησης θα φτάσει στην επιτυχία της. Συνεχώς, μου λέει, αυτό θα το ονομάσουμε, μου λέει, πνευματικό οικουμενισμό. Πες το πώς θες, το βάλαμε και στα πρακτικά. Βέβαια, ένας τρόπος να ονομάσεις κάτι είναι ο τρόπος και να το ξεχάσεις, ας πω, αλλά πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αν λείπει αυτή η ζωντάνια, τότε είμαι άρρωστος. Και δεν είμαι άρρωστος γιατί το αυτοκίνητό μου πέρασε τη δεκαετία ή την εικοσαετία. Σήμερα όμως έχουμε πιστεί όλοι για το δεύτερο. Και εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Πάμε στην Εκκλησία και δεν ξέρουμε τι. Σου προσφέρει η Εκκλησία, αλλά εσύ τι θα πάρεις από εκεί? Για να πάρεις πρέπει να έχεις τον άλογο έτοιμα. Ναι. Και από τη λειτουργία τι καταλαβαίνουμε? Αυτά τα φοβερά πράγματα. Ευλογημένη Βασιλεία ήρθε τώρα. Και τα σάκ των σών σοι προσφέρομεν άπατες όλοι. Και αυτά που προσφέρομεν είναι ένα τελικά. Γίνονται ένα. Όλες οι προσφορές είναι μία προσφορά. Και τα δώρα επίσης αφορούν όλους. Μοιράζεται αυτή η χάρη και ο Χριστός σε όλους. Σε όλους. Και είμαστε ένα ξαφνικά. Τι ένα είμαστε? Εγώ έρθω εδώ για να κοινωνήσω, μπας και πώς τώρα, γλιτώσω λίγο από τη γυναίκα, από την κρίνια της γυναίκας, ας πούμε. Και την έμπνευση να την αγαπήσω. Πώς, γιατί δεν τη δέχομαι? Ξέρετε, δεν δεχόμαστε καν να μας δώσει ο Θεός το δώρο. Πάμε στο Θεό και δεν λέμε, Θεέ μου βοήθησε με την αγαπήσω την ψυχούλα αυτή, αλλά να με αγαπήσει αυτή. Δεν έχεις δικαίωμα να το ζητάς αυτό όμως, όταν εσύ είσαι άρρωστος. Δεν έχεις δικαίωμα να λες να με αγαπήσουν εμένα, όταν εγώ δεν αγαπώ. Δεν κατάλαβα. Αλλά όταν εγώ αγαπώ, μετά πάω να λέω, Θεέ μου βοήθησε να με αγαπήσουν οι άλλοι. Αλλά λέω, Θεέ μου βοήθησε να τους αγαπώ έτσι όμορφα και να έχω τις δωρεές που έχω με αυτή την αγάπη και να περνάω τόσο καλά. Έτσι όπως περνάω μέσα στην αγάπη αυτή. Και ξαφνικά ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα γύρω του. Αλλά όλα έχουν αλλάξει. Εγώ αλλάζω. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό είναι ένας ατομικισμός καθόλου προτεστάντικος. Ενώ ο άλλος είναι, σας είπα,
το πνεύμα αυτό της διεκδίκησης, το πνεύμα της, του γούστου, το πνεύμα, θέλετε σήμερα, το πνεύμα της αξίωσης, το πνεύμα του δικαιώματος, το πνεύμα που τα έχω εγώ, δεν τα έχω, δεν τα έχω, πνεύμα, δεν έχω δικαίωμα εγώ. Και σου λέει ο λογισμός συνέχεια και έχεις εκείνο το προσόν, έχεις και τα το προσόν, έχεις και εκείνο το προσόν, δεν τα έχεις, τα έχεις, βέβαια τα έχεις. Πώς θα αναγνωρίζουν, όχι, όρμα τους. Κοιτάξτε πώς από την πιο βαθιά στην κυριολεξία, από το πιο βαθύ στοχασμό φτάνουμε στις πιο απλές εφαρμογές. Γιατί όλα στον άνθρωπο έχουν βάθος και περιεχόμενο. Δεν είναι, σας είπα, είμαστε εικόνες του απολύτου. Το παιχνίδι μας είναι άβυσσος. Κάθε ένας από εμάς είναι αβυσσαλαία ύπαρξη. Κάθε ένα. Να το έχει καταλάβει και ο Ηράκλειτος και έλεγε ψυχής πείρατα ουδίσποταν εξέβριο πάσαν ο επιπορευόμενος ουδών ούτω βαθύν των λόγων έχει. Πέρα της ψυχής δεν θα βρει κανένας όποιο δρόμο και να πάρει. Τόσο βαθύ, βαθιά ύπαρξη έχει. Και αυτό βέβαια ο Θεός μας δίνει τον μύτο δια του Χριστού να το ξεδιαλύνουμε, να το πάμε εκεί που πρέπει, είναι μια φιλοσοφία ζωής, όλο αυτό όμως, που οδηγεί σε πολύ ωραία πράγματα. Όχι γιατί κάποιοι είναι πιο μάγκες από τους άλλους, αλλά γιατί κάποιοι αποφασίζουν να το αναλάβουν αυτό όσο μπορούν προσωπικά και με τη βοήθεια του Θεού να το πάνε κάπου. Κατά τα άλλα, μένει ο ρομαντισμός. Να ονειρευόμαστε συνεχώς ότι θα έρθει η υπέροχη στιγμή που θα συναντήσουμε ένα υπέροχο ανθρώπινο πλάσμα και μια υπέροχη κατάσταση κοινωνική όπου όλοι οι κακοί θα ψοφήσει και παντού στον κόσμο με ένα μαγικό τρόπο θα βασιλεύει η χαρά, η ευτυχία, ο έρος, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, όλα τα οποία μας αναγκάζουν στην πραγματικότητα να εξοντώνουμε όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουμε ότι μας τα στέλνουν. Γράψαν πάντως κατά τον Ντονκιζόντον. Μια ερώτηση. Γράψανε πάντως κατά τον Ντονκιζόντον. Μα το είπα, αλλά ο δρόμος που δείξαν ποιος είναι. Δεν είπαν πάντως το φέκε, καθάρισε τον Ντονκιζόντα. Ναι. Τα σάκ των σόνσι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Το λέμε, δεν ξέρουμε τι είναι. Τα σάκ των σόν, τα δικά σου. Αυτά είναι τα δικά σου. Που είναι, προέρχονται από τη δική σου τη δωρεά. Θα προσφέρομαι σε σένα. Δεν τα κρατάμε εμείς απλά, δεν τα απολαμβάνουμε απλώς. Σου τα δίνουμε εντελώς για να μας πεις τι θα τα κάνουμε. Δεν είναι υπέροχο. Ολόκληρη η ζωή στην εκκλησία έρχονται και ρωτάνε τα παιδιά και γιατί προγράφει η σχέση πριν το γάμο, σιγά, να ασχολείται η εκκλησία, τώρα αν εσύ θα ασχοληθείς τι θα κάνεις πριν το γάμο και στη διάρκεια του γάμου. Καταλαβαίνετε τι λέω, το σημαντικό είναι ότι τα πάντα μέσα στην εκκλησία λειτουργούν μέσα στη διαδικασία αυτή. Μου έδωσε στο ποτήρι αυτό το νερό. Όλα δημιουργούν μια ευχαριστιακή σχέση. Πες μου τι να το κάνω. Αυτό είναι η ευλογία και η ευλογία του γάμου, ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Τι λέω. Αν για το γάμο έχεις μια διχασμένη εικόνα μέσα σου και νομίζεις ότι για να φτάσει η ώρα να παντρευτείς πρέπει να έχεις ένα γυστικό νηφικό που είναι 17 μέτρα και όχι 16,5 και να σε πάει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τόσες χιλιάδες κυβικά και όχι λιγότερα και να έχεις ακριβώς τόσο income, πώς το λένε, εισόδημα και όχι λιγότερο. Λοιπόν, και μέσα από αυτά μετά πας στον πνευματικό και του λες, κοίταξε να δεις, εγώ για να τα αποκτήσω αυτά χρειάζομαι 15 χρόνια. Άρα 15 χρόνια, δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να παντρευτώ. Καταλάβατε τι ανόητο που είναι αυτό το πράγμα. Είναι ανόητο ή δεν είναι. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι νόημα έχει ο γάμος. Ο γάμος είναι ακριβώς αυτό. Ένας φυσικός δεσμός, πανέμορφος, μου δόθηκε. Πάρ' τον Θεό, ευλόγησέ τον να πάει εκεί που θες εσύ. Και να είναι όμορφος. Αυτό είναι ο γάμος. Το μυστήριο του γάμου. Σήμερα το μεγάλο θέμα είναι, πάνε στους πνευματικούς και λένε πόσα και χωρίζονται πνευματικοί στις κατηγορίες. Εις αυστηρούς,
και εις λιγότερο αυστηρούς και εις μη καθόλου αυστηρούς, που είναι και οι πιο επιτυχημένοι, ανάλογα με την πόση υπομονή κάνουν να ζει το ζευγάρι χωρίς γάμο, διότι ο γάμος μπλα 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 πρέπει να είναι όπως είπα. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνεις τον γάμο. Ή τον κάνεις, ή δεν τον κάνεις, στα 20, στα 15, στα 5 χρόνια. Απλά και μόνο δεν είναι τίποτα αυτό για σένα. Ο γάμος είναι ένα ρίσκο, όπως όλα τα μεγάλα πράγματα στη ζωή, όπου παίρνεις έναν άνθρωπο από το χέρι που δεν τον ξέρεις καθόλου καλά, ούτε αυτό σε σένα, για κάποιο λόγο που δεν μπορείς να τον καταλάβεις, σ' αρέσει πολύ να ζεις μαζί του, κανένας δεν μπορείς να σε βεβαιώσει ότι αυτό το πράγμα είναι αληθινό, καθόλου δεν ξέρεις αν αυτό το πράγμα είναι αυτό που πάντα περίμενες, και τα παίρνεις αυτό το πλάσμα από το χεράκι και πάρεις στην εκκλησία. Και εκεί γίνεται αυτό. Τα σάκ των σόμψη προσφέρομαι. Κατά πάντα και δια πάντα. Δηλαδή ο αγώνας αυτός να ζυμωθεί μέσα στην αγάπη και στη στοργή και στη φιλία. Την κατά Θεόν μια ερωτική σχέση. Η οποία αν γίνουν όλα αυτά θα γίνει και υπέροχη. Αν το δεις έτσι στο γάμο θα πάψεις να έχεις τέτοιου είδους αμφιβολίες και μετά έρχονται και οι άλλοι απ' έξω και λένε «Α, η Εκκλησία μισεί το σεξ». Αν μισούσε το σεξ δεν θα επέτρεπε κανένα αγάπη να γίνει, ναι ή όχι. Και θα ήταν και ο Θεός παλαβός ή όχι. Αφού φτιάχνει κάτι και δεν το επιτρέπει. Αυτά όλα έρχονται από τον προστατισμό που σας είπα, που λέγατε προηγουμένως. Είναι μια πολύ ωραία αυτή η ερώτηση που έκανε. Σε ευχαριστώ, γιατί αμέσως μας δίνει τη δυνατότητα. Τα κριτήρια μας είναι συγκεχημένα, αυτό θέλω να πω. Όπως έλεγε ο πατέρ Επιφάνιος, θέλουμε πέρδικα ψητή σε κέρινο σουβλί και ένα λαλί. Όλα αυτά μαζί. Και βέβαια αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στο Zeitgeist, ας πούμε, στο πνεύμα της εποχής, το οποίο είναι προάγει γενικώς αυτού του είδους τη σύγχυση. Εντάξει, τώρα δεν σας λέω πόσο εγώ πρέπει να περιμένετε να παντευτείτε, αλλά λέω, ελπίζω να καταλάβετε τι λέω. Εντάξει, η εξελικτική θεωρία είναι μια θεωρία, εντάξει τώρα, η οποία έχει μέσα της κάποια αλήθεια, αλλά έχει και μερικές συγχύσεις, ας πούμε, φιλοσοφικές συγχύσεις κουβαλάει μαζί της. Π.χ. ας πούμε, συγχαίει το ποιητικό αίτιο με το τελικό αίτιο, με το υλικό αίτιο. Το υλικό αίτιο δεν σημαίνει ότι είναι ποιητικό αίτιο. Ποιητικό αίτιο είναι ένα αίτιο το οποίο δημιουργεί κάτι. Το υλικό αίτιο του νέου μοντέλου της Fiat είναι το προηγούμενο μοντέλο της. Το ποιητικό αίτιο όμως είναι η εταιρεία που το έφτιαξε από παλιό καινούριο. Είναι κι άλλα. Κυρίως όμως για μένα είναι το εξής, ότι σήμερα η εξέλιξη έχει σταματήσει. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό από όλα. Και έχει σταματήσει για ποιο λόγο. Γιατί σήμερα αντί να μεταβάλλονται τα γονίδια από το περιβάλλον, έτσι, μεταβάλλει ο άνθρωπος το περιβάλλον σήμερα από τα γονίδια του. Αυτό είναι μια φάση η οποία μας πείθει ότι από εδώ και πέρα έχουμε μόνο αυτοεξέλιξη του ανθρώπου πλέον. Το μόνο που μας μένει μπροστά είναι δύο επιλογές. Η μία είναι η βιοτεχνολογία, το cyborg, και η άλλη είναι η αναβάθμιση μέσω της σαρκώσεως, δηλαδή το να γίνουμε πραγματικά θεάνθρωποι κατά χάρη. Αυτά τα δύο θα παλέψουν στα επόμενα χρόνια. Μόνο αυτά τα δύο, τίποτα άλλο. Πάρα πολλά άλλα θα καταρρεύσουν και θα φύγουν. Επειδή η προηγούμενη μορφή της αναβάθμισης, ολοκληρωτισμός, ουσιαστικά ξέρουμε ότι απέτυχε, ή το ναζισμό, ή το φασισμό, ή το κομμουνισμό, ξέρουμε ότι απέτυχε. Ήταν προσπάθεια ανύψωση του ανθρώπου, βιολογική και αυτή. Λοιπόν, τώρα απομένει η βιοτεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα πράγματα θα παλέψουν μέσα. Δεν ξέρω την έκβαση, εγώ δεν μπορώ να σα πω τι θα γίνει. Αλλά θα είναι συναρπαστικό όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώ διότι και αυτοί που μιλάνε για εξέλιξη είναι παροχημένοι με την έννοια ότι δεν έχει σημασία πια ό,τι και να γίνει. Αν ο Θεό έκανε έτσι ή αλλιώ. Αυτό είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ο Sapiens Sapiens τι μορφή θα πάρει.
στην κυριολεξία σε λίγο καιρό θα έχουμε μόνο δύο πιθανές μορφές. Η μία θα είναι το cyborg, και εδώ είναι το ερώτημα. Το cyborg και το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, ερώτημα. Με ποια κριτήρια μας κατευθύνει, πού. Καταλάβατε τι φοβερό ερώτημα είναι αυτό. Από πού αντλεί την κανονιστικότητα, την όποια, για να μας πάει πού, τι θέλετε να φτιάξει. Σας θυμίζω λίγο το Star Wars, το οποίο εγώ το αγαπούσα πολύ όταν ήμουν μικρούλης. Εκεί μέσα έχει την ανάγκη, αυτός που το έφτιαξε, έτσι, ο Λούκας, να βάλει μέσα και το Jedi, Η Jedi τι είναι. Η Jedi είναι μια κρυμμένη σοφία που ενοικεί στο σύμπαν, έτσι δεν είναι. Και τη φανερώνουν αυτοί, κοσμικοί, παγανισμός είναι, εντάξει. Η οποία όμως αυτή, τι κάνει, επανορθώνει συνέχεια την πορεία των πραγμάτων. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι πολεμιστές και δάσκαλοι μαζί. Αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί, διότι αλλιώς η τεχνολογία από μόνη της αυτή και τα άπειρα cyborg που εμφανίζονται στο Star Wars, τα έχετε δει το Star Wars, δεν είναι. Λοιπόν, μας πάνε πού. Και βλέπετε ότι όλη τη συμφορά την κάνει τελικά ο κακός Jedi, ο οποίος από μια ανθρώπινη προσκόλληση, κοιτάξτε τι σοφία που έχουν μερικές φορές τα... Από μια ανθρώπινη προσκόλληση στην κοπέλα King και Zed, θυμάστε την ιστορία, χάνει την καλή του ιδιότητα, γίνεται το τέρας που γίνεται και πάει με τον Palpatine μαζί και φτιάχνει την αυτοκρατορία του κακού. Βλέπετε. Ποιος δηλαδή, αυτός ο οποίος αθετεί το λόγο του κόσμου και γίνεται κακός. Μπορεί αυτά τα πράγματα να έχουν σχέση με ινδουιστική φιλοσοφία, αλλά ξέρετε, σε πάρα πολλά πράγματα βλέπουμε την τάση του αρχαίου ανθρώπου να θεωρεί ότι στα όντα μέσα, βαθιά στο είναι τους, υπάρχει θεία σοφία. Καταλάβατε, και αυτό είναι όμορφο. Εμείς ξέρουμε πώς έγινε αυτό και ποιος είναι και γιατί υπάρχει αυτή η σοφία και πού μας πάει με την ενσάρκωση. Στη νέα εποχή λοιπόν αυτή που έρχεται, πού είναι η Jedi, ποιος θέλει να γίνει Jedi, θέλει κανένας από εδώ, κανένας. Πάει και αυτό. Εδώ θα είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Σας είπα, δεν είναι από όψη μεταφυσικής, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Υπάρχουν τα μουλτικλόρια, όπως ήταν αυτά που είχε στο αίμα. Είναι φυσιοκρατία, είναι μισοπαγανισμός. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εκεί μέσα, έχει ανάγκη να υπάρχουν ο σκηνοθέτης για να φτιάξει την ιστορία του. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν μια σοφία βαθύτερη που αφορά το είναι των όντων για να σωθεί ο κόσμος και να πάει κάπου σωστά. Τέλος πάντων. Όταν αυτή η διάσταση λείπει εντελώς, το ξαναλέω, πού θα πάει αυτή η τρομακτική τεχνολογία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας ήδη την έχουμε. Μένει να λυθούν μερικά οικονομικά προβλήματα για να γίνει και διαθέσιμη στην αγορά σε προσιτά τιμάς. Και τότε θα σε δω, Άγγελε, τι θα φοράς όταν θα σε δω την επόμενη φορά. Λοιπόν, αυτά. Άρα, καλώς. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Νικόλα. Εγώ ευχαριστώ. Για τον κόπο σας, την αγάπη σας και την διάθεση να είστε κοντά μας. Yeah. Για πρώτη φορά και να ευχηθούμε να μην είναι μόνη πρώτη φορά. Ας είμαστε καλά. Να πάρει και ο κόσμος.